πρακτική υποχρέωση. Οπότε, ξεκινώντας τον κύκλο των τοποθετήσεων, θα δώσω το λόγο στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, στον κύριο Γιώργο Χουλιαράκη. Κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ. Διάβασα και εγώ με προσοχή και ενδιαφέρον αρκετές ενότητες του βιβλίου και ομολογώ πως αποτελεί μία χρήσιμη, μία θα έλεγα πολύτιμη συμβολή σε μία συζήτηση που πρέπει να γίνει με ψυχραιμία, με τεκμηρίωση και με επιχειρήματα. Και είναι μία συζήτηση που πρέπει να γίνει ώστε να αντληθούν χρήσιμα διδάγματα από το παρελθόν, να κατανοηθούν τα λάθη, να επωλωθούν, θα έλεγα, οι πληγές στη συλλογική συνείδηση, ώστε να προχωρήσουμε μπροστά και να αφήσουμε πίσω μια δύσκολη περίοδο παρατεταμένης κρίσης. Η περίοδος που εξετάζει ο συλλογικός τόμος καλύπτει ουσιαστικά δύο διακριτές εποχές. Η πρώτη εποχή ξεκινά με την είσοδο της χώρας στο κοινό νόμισμα και ολοκληρώνεται με την εκδήλωση της μεγάλης ύφεσης το 2009-2010. Η δεύτερη περίοδος καλύπτει ουσιαστικά τα δύο πρώτα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής και φτάνει μέχρι την έναρξη του τρίτου προγράμματος τον Ιούλιο του 2015. Η πρώτη περίοδος 2000-2009 χαρακτηρίζεται με τη σειρά της από την εκδήλωση δύο, θα έλεγα, μεγάλων χρόνιων μακροοικονομικών ανισορροπιών. Η πρώτη ανισορροπία είναι η δημοσιονομική ανισορροπία, είναι, αν θέλετε, η συστηματική παραγωγή δημοσιονομικών ελλειμμάτων για χρόνια και ανεξάρτητα από την κατάσταση της οικονομίας, θα το σχολιάσω σε λίγα λεπτά. Και η δεύτερη ανισορροπία είναι γνωστή επίσης, είναι η ανισορροπία στο ισοζύγιο τρέχουσών συναλλαγών. Κοινή αφετηρία και των δύο ανισορροπιών για την περίοδο που εξετάζει ο συλλογικός τόμος αποτελεί ο υπερβολικός δανεισμός τόσο του ιδιωτικού όσο και κυρίως του δημόσιου τομέα που στηρίχθηκε στην εφορία που δημιουργήθηκε με την ένταξη της χώρας στο ευρώ και αντίστοιχα στην πεποίθηση των διεθνών αγορών πως το ελληνικό χρέος κοστολογείται αντίστοιχα με το γερμανικό ή άλλο χρέος των χωρών μελών της νομισματικής ένωσης. Αυτό είναι ένα κοινό φαινόμενο, θα έλεγα, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, παρατηρήθηκε και σε άλλες χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Θα έλεγα χαρακτηριστικά ότι αντίστοιχη εφορία και αντίστοιχη αύξηση του δανεισμού γνώρισε και η Ισπανία, γνώρισε και η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. Η διαφορά είναι ότι στις χώρες αυτές ο υπερβολικός δανεισμός αφορούσε κυρίως τον ιδιωτικό τομέα και εκδηλώθηκε με τη μορφή φούσκας στην αγορά κατοικίας των χωρών αυτών, ενώ στην ελληνική περίπτωση αφορούσε κυρίως το δημόσιο τομέα και εκδηλώθηκε με τη μορφή αυξημένων δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Ο υπερβολικός αυτός δανεισμός οδήγησε με τη σειρά του σε αναθέρμανση της οικονομίας και επιδείνωση αυτού που λέμε πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας και ανταγωνιστικότητας, επιδεινώνοντας με τη σειρά του το εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας. Δεδομένων τούτων, θα έλεγα ότι οι αιτίες που οδήγησαν τη χώρα στην τη μεγάλη ύφεση του 2010-2015 είναι οι πραγματικές αιτίες, αν θέλετε, είναι οι δομικές αδυναμίες των ελληνικών δημοσιονομικών θεσμών. Η έλλειψη, αν θέλετε, περιορισμού στην άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής και κατά συνέπεια η έλλειψη κινήτρων ώστε οι αντίστοιχοι υπουργοί οικονομικών, αυτοί που κάθισαν στη θέση που κάθεται τώρα ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και εγώ, να παράγουν μεν ελλείμματα όταν η οικονομία είναι σε ύφεση και στα πλαίσια μιας αντικυκλικής πολιτικής, αλλά να παράγουν πλεονάσματα όταν η οικονομία ανακάμπτει και τρέχει με γρήγορους ρυθμούς, όπως έκανε το διάστημα 2000,
2008 και με κέντρο τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Αυτή η αδυναμία των δημοσιονομικών θεσμών, κάτι που έχω πολλές φορές αναφέρει στη Βουλή ως μεροληψία υπέρ της παραγωγής ελλημάτων, είναι ουσιαστικά η κύρια χρόνια αιτία που οδήγησε την οικονομία στη μεγάλη ύφεση του 2010. Εκτός πλαισίου νομισματικής ένωσης, η επιδείνωση αυτή των δίδυμων ελλημάτων, από τη μία του δημοσιονομικού και από την άλλη του ελλείμματος εξωτερικών συναλλαγών, θα οδηγούσε σε μια τυπική νομισματική κρίση. Στο βαθμό που μεγάλο μέρος του χρέους θα ήταν εκπεφρασμένο σε ξένο νόμισμα, αυτή η νομισματική κρίση θα οδηγούσε σε μια σημαντική υποτίμηση και, αν θέλετε, πιθανότατα σε χρεοκοπία του ελληνικού κράτους. Στο πλαίσιο της νομισματικής ένωσης και χωρίς προφανώς την δυνατότητα εκδήλωσης νομισματικής κρίσης, η έλλειψη αξιοπιστίας των δημοσιονομικών θεσμών εκδηλώθηκε ως αύξηση του κόστους δανεισμού και διακοπή της πρόσβασης της χώρας στις διεθνείς αγορές. Θα έλεγα λοιπόν ότι ένας από τους κύριους λόγους αποτυχίας των δύο πρώτων προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής είναι το γεγονός ότι έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην εμπροστοβαρή επιθετική δημοσιονομική προσαρμογή και υποτίμησαν σχετικά την αποκατάσταση της αξιοπιστίας των ελληνικών δημοσιονομικών θεσμών. Η δεύτερη μεγάλη αδυναμία των δύο πρώτων προγραμμάτων προσαρμογής είναι η σχετική έμφαση στην απορρίθμιση των αγορών εργασίας και η σχετική υποτίμηση των μεταρρυθμίσεων στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να αποκατασταθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Αν δείτε την εξέλιξη του σχετικού μοναδιαίου κόστους εργασίας της Ελλάδας, της χώρας, σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο, η μείωσή του το διάστημα 10-15 είναι εντυπωσιακή. Θα λέγω ότι είναι δραματική. Η μείωση πλησιάζει το 30%. Αν δείτε αντίστοιχα την πορεία των σχετικών τιμών των ελληνικών εξαγωγών σε σχέση με τις μέσες ευρωπαϊκές τιμές εξαγωγών, η μείωση είναι σημαντικά χαμηλότερη. Είναι κάτω του 10%. Το τρίτο πρόγραμμα προσαρμογής επιχείρησε και θα λέγαμε επιτυχία να διορθώσει τις δύο αυτές δομικές αδυναμίες των προηγούμενων προγραμμάτων, αλλά και τις δομικές αδυναμίες που οδήγησαν τη χώρα στην κρίση του 2010. Με ρεαλιστικούς στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων που έχουν επιτευχθεί, με αποκατάσταση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας μέσω της λειτουργίας του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για πρώτη φορά στη χώρα τη χρονιά που πέρασε, με μια συστηματική επισκόπηση των πρωτογενών δαπανών, ώστε εκεί που υπάρχει σπατάλη να μειωθεί και οι λίγοι πόροι να κατευθυνθούν εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη, στο κτίσιμο ενός δικτύου κοινωνικής προστασίας, αλλά και με προτεραιότητα στις μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων, διότι η σχετική μείωση του κόστους εργασίας στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, χωρίς να έχει αποδώσει όσο θα έπρεπε, ακριβώς επειδή οι μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων δεν ήταν τολμηρές μέχρι το 2015. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι χωρίς την αντιμετώπιση αυτών των δομικών αδυναμιών και κυρίως των δομικών δημοσιονομικών αδυναμιών, που δεν χαρακτήρισαν μόνο τη δεκαετία 2000-2010, αλλά χαρακτήρισαν την ελληνική δημοκρατία για πολύ περισσότερα χρόνια, οπωσδήποτε μετά τη μεταπολίτευση, η έξοδος από την κρίση, με επιτυχία το καλοκαίρι του 2018, δεν θα είναι μόνιμη. Δεν θα είναι μόνιμη. Μόνιμη έξοδος από την κρίση και ένταξη της χώρας στην κανονικότητα και στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης προϋποθέτει οριστική ρήξη με τις αδυναμίες αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε.